Κυρία Κρονάκη μου, δεν γινόταν να μην έρθω να σας υποδεχτώ, όπως καταλαβαίνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα, στο σπίτι μας. Σπίτι μας, μέρα που είναι, που αλλού θα σας υποδεχόμασταν. Θα μου δείξει τα κατατόπια καλύτερα, μου φαίνεται. Εννοείται, θα πάμε στο πλατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Και θα δει και πού γυρίσετε το 2 στις 10. Χειροφίλημα. Για πάμε, αλεύουσα που λένε και φίλοι Γάλλοι. Χαίρετε. Καλώ σα βρήκα. Καλώ σα βρήκαμε και εμεί, ζωή μου, και νομίζω ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλο καλεσμένο για το εορταστικό μα επεισόδιο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είσαι η μαμά, η νονά τη εκπομπή. Να το πούμε νονά. Να το πούμε νονά, πιο πολύ μάλλον. Ναι. Καταρχά και δική μου νονά, γιατί ουσιαστικά ένα. Το πρώτο δοκιμαστικό που πέρασε το έχουμε ξαναπεί, βέβαια, τότε για να αναλάβω την εκπομπή σου, εσύ. Θυμάμαι δηλαδή ντεζαβού τώρα. Παιδί μου, το θυμάμαι σαν χθε όμω αυτό. Γιατί. Ήταν έτσι μια στιγμή που τελειώνουμε το δοκιμαστικό και λέω, αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσα χρόνια κρυμμένος. Ήταν πολύ ωραία έτσι, η αίσθησή μου. Και εμένα ήταν υπέροχη η αίσθησή μου και συνεχίζει να είναι υπέροχη η αίσθησή μου και έτσι είναι πολύ ωραίο το ταξίδι αυτό που ξεκίνησε. Αλλά άστο αυτό τώρα. Είπαμε όταν να κάνεις επιτυχία, αλλά τα παράκανες, ρε Σιτάσο. Το απογείωσες τώρα. Πώς να το κάνουμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Επίσης νομίζω ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλο μέρος να την κάνουμε τη συνέντευξη. Γιατί αισθάνομαι ότι έχεις βρει, πέρα από την πολύ όμορφη οικογένεια της προσωπικής ζωής, νομίζω ότι έχεις βρει μια οικογένεια τα τελευταία χρόνια εδώ στην ΕΡΤ. Έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς όπως το λες. Νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου και δεν είναι προσχηματικό αυτό. Δηλαδή, νιώθω ότι υπήρξαν άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν και με εμπιστεύονται. Και για μένα ήταν και ένα restart η ΕΡΤ. Γιατί προηγήθηκαν και κάποια χρόνια και με τις εγκυμοσύνες μου που είχα αποσυρθεί. Αλλά ήταν το όνειρό μου που η ΕΡΤ μου έδωσε τη δυνατότητα να εκπληρώσω μέσα από τις μαμάδες. Οπότε, ναι, νιώθω ότι είμαι εδώ και θέλω να είμαι εδώ. Για πες μου πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, για κάνε ένα, πού μεγάλωσες, πού γεννήθηκες. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, ζήσαμε εκεί μέχρι τα 5, έπειτα χωρίσαν οι γονείς μου στα 5 και πήγαμε με τη μαμά στην Καβάλα, όπου μείναμε με τον παππού και τη γιαγιά στο ίδιο σπίτι. Ήταν μια επιλογή της μαμάς μου, ώστε να αισθάνομαι ότι υπάρχει βάση οικογένειας. Δεν ήθελα δηλαδή να κάνει το βήμα να πάει να μείνει μόνη της με ένα παιδί. Ήταν και άλλες εποχές όπου η ζωντοχήρα, γιατί τότε ήταν αυτός ο όρος, ζωντοχήρα, ήταν κάτι που κυνηγούσε τις γυναίκες και προφανώς ίσως ήθελε να διαφυλάξει το δικό μου έτσι, περιβάλλον και το δικό μου πυρήνα. Οπότε μείναμε με τον παππού και τη γιαγιά. Μέχρι που βρέθηκε στο διάβα της ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πατριός μου, ξαναπαντρεύτηκε όταν εγώ ήμουν 13. Και συνεχίζουμε και είμαστε όλοι μαζί και να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί τους χρωστάω τα πάντα. Ένας άνθρωπος και ένα παιδί, αλλά ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας και συνειδητοποιώντας περισσότερο τα πράγματα, το κουβαλάει το διαζύγιο των γονιών του? Όχι να το κουβαλάει, ντε και σόνι, ότι με τραύμα, αλλά γράφει αυτό το πράγμα. Σίγουρα γράφει. Σίγουρα αφήνει πράγματα. Όμως θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή μου είπε ο παππούς μου, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτε να χωρίσουν η κόρη του, η μαμά μου, με τον μπαμπά μου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε, έλα, βάλε και εσύ το χεράκι σου να μην χωρίσουν. Αυτό λίγο εμένα με είχε βαρύνει τότε, γιατί το θεώρησα και λίγο ότι κάτι εγώ πρέπει να κάνω σε αυτή την οικογένεια για να μην διαλυθεί. Και του είπα, όχι, δεν θέλω να χωρίσουν η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν έχω μνήμες ιδιαίτερες, αλλά για να το πω εγώ αυτό σε αυτή την ηλικία, κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν σου κρύβω ότι ακόμη και στις σχέσεις μου ως ενήλικας, είχα ένα δισταγμό στο δέσιμο. Με το άλλο φιλό. Ναι, είχα ένα δισταγμό στο δέσιμο, αν και έκανα μεγάλες σχέσεις, είχα ένα δισταγμό και είχα και ένα θέμα με την εγκατάλειψη. Δηλαδή, αγχωνόμουν να εγκαταλείψω μια σχέση όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, για να μην με εγκαταλείψουν. Και μετέπειτα λίγο και με την ψυχοθεραπεία που είχα κάνει κατά διαστήματα, κατάλαβα ότι μάλλον είχε να κάνει και με το διαζύγιο των γονιών μου. Το πατρικό πρότυπο λοιπόν σου έλειψε? Μετά τα 13, επειδή βρέθηκε ο πατριός μου στην πορεία της ζωής μας, υπήρξε το πατρικό πρότυπο, όχι τόσο ενεργό όμως. Γιατί και εκείνος προσπαθούσε να κρατήσει μια στάση, όχι αποστασιοποιημένη, αλλά ξέρεις, να υπάρχουν ισορροπίες. Επομένως, ναι, έλειπε το αντρικό πρότυπο. Με τον παπά μου υπήρχε επικοινωνία, αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν το τόσο όσο. Με τον παπά μου δεθήκαμε μετά,
Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δηλαδή. Α, έγινε αυτό το. Έγινε το connection, ναι. Έγινε η σύνδεση αυτή. Και το ξεκαθάρισμα, αν θες. Ναι. Μεσολάβησαν 6 μήνες πριν φύγει, που είχα κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Παγκράτη-Κυψέλη, γιατί ήταν η περίοδος που ήταν άρρωστος. Και εκεί έγινε το δέσιμο, ναι. Η πρωταβουλία από ποιον ήταν? Πιο πολύ δική του. Ναι, ήταν πιο πολύ δική του. Γιατί θυμάμαι ότι με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να με παίρνεις τηλέφωνο, να με ζητάς, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαι. Χωρίς να γνωρίζω ότι ήταν βαριά άρρωστος. Δεν ξέραμε καν τη διάγνωση, φαντάσου. Τη μάθαμε 2 μήνες πριν φύγει. Και το αναζητούσε συνέχεια να μου μιλάει 10 η ώρα το βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ. Και θυμάμαι είχα τα παιδιά μέσα και του έλεγα πρέπει να πάω να κοιμήσω τα παιδιά. Και μου λέει όχι, λίγο ακόμα, να σου βάλω ένα τραγούδι. Να ακούσουμε παρέα ένα τραγούδι. Και ήξερες ότι μεγαλώνοντας θα γίνεις δημοσιογράφος? Ναι, το ήξερα από την αρχή. Δεν είχα ξεκαθαρίσει αν θέλω να γίνω δικηγόρος ή δημοσιογράφος. Δηλαδή, αυτά τα δύο έπεσαν από την αρχή στο μυαλό μου. Το πρώτο μου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Μακεδονία ήταν δικαστικό. Και παλινδρομούσα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδιότητες. Και... ναι. Αλλά σιγά-σιγά κατάλαβα, σπουδάζοντας νομική τελικά, ότι θα γίνω δημοσιογράφος. Και πότε παίρνεις την απόφαση να κατηφορήσεις? Ξέρεις, εγώ δεν ήμουν πολύ αντίθετη στο να έρθω στην Αθήνα. Δηλαδή, θυμάμαι τότε είχα ένα σκηνοθέτη, μου έλεγε είσαι 26, δεν πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Τι θα, εδώ θα μείνεις. Μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την πόλη μου. Ώσπου κάποια στιγμή τελείω στοιχεία, λέω άντε, θα κάνω ένα δοκιμαστικό και θα το κατεβάσω στην Αθήνα. Αυτό το δοκιμαστικό το ήταν 3 κανάλια. Τα 2 με κάλεσαν. Δεν άντεχα, ήθελα να γυρίσω πάλι πίσω. Δεν μου άρεσε κάτι στο κλίμα, στον αέρα. Μου έλειπε και η πόλη μου. Γύρισα Θεσσαλονίκη λοιπόν στην ΕΡΤΡΙΑ και μετά από 2 χρόνια έφυγα και είπα τέλος πλέον πρέπει να μείνω στην Αθήνα ως επαγγελματίας και να δουλέψω εδώ. Mm-hmm. Κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα μόλις εγώ πάτησα καλά στα πόδια μου. Γιατί πάντα είχα ένα φόβο. Ειδικά για την τηλεόραση. Υπήρχε μια συστολή μέσα μου για αυτό το μέσο. Μόλις κατάλαβα ότι μπορώ να πατήσω τα πόδια μου και να συστηθώ και να κάνω το επόμενο βήμα, και πολλές φορές ξεστάσω, το λέω και στις γυναίκες, να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους, ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή, πέρασαν χρόνια, το πάλευα, πήγαινα μια μπρος, με ένα πόδι μέσα, με ένα πόδι έξω. Έκανα οικογένεια, παιδιά, έλεγα τώρα πού θα χτυπήσω το τηλέφωνό μου. Έχω φτάσει 40 χρόνια, θα χτυπήσω το τηλέφωνό μου. Χωρίς να εγκαταλείπει λοιπόν μια γυναίκα τα όνειρά της, τι γίνεται όταν έχει και 2 παιδιά, 13 και 9. Στο σπίτι είμαι μαμά, παραδοσιακή. Τρέχω για όλα και για όλους. Όσο μπορώ, δηλαδή, δίνω 100%. Και δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Δηλαδή, τι σου χρωστάνε τα παιδιά, επειδή εσύ είσαι επαγγελματίας. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι διαφέρω πουθενά από μια μαμά που μπορεί να είναι μια δασκάλα ή μια υπάλληλος γραφείου, οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Σε τι φάση είναι τώρα οι 13χρονοι? Σε δύσκολη. Δηλαδή. Είμαστε στην εφηβεία. Παρ' όλα αυτά, κοίτα, είναι ένα παιδί συγκροτημένο. Ναι. Απλά υπάρχει και αντίδραση αρκετά που θα της πεις κάνε αυτό και ναι, δεν θα το κάνει ποτέ. Και ξέρεις, σιγά σιγά λες μία κάνε αυτό, 2 κάνε αυτό, 3 κάνε αυτό και αρχίζει και υπάρχει αυτό το ο θυμός που γίνεται ξέσπασμα. Με το γιο είναι πολύ διαφορετική η σχέση, είναι και μικρούλης. Πιο πολύ τον κουλαντρίζω. Δεν ξέρω τι φταίει. Ανάμεσά τους πώς είναι? Άμεσά τους υπάρχει χάσμα. Το μόνο κοινό σημείο επαφής είναι ο καυγάς. Εκείνη δεν νιώθει ότι μπορεί κάτι να πει με εκείνον. Εκείνος πάλι την έχει, ξέρεις, τα μάτια του πολύ ψηλά. Δεν το επιστρέφει. Αλλά είναι αυτό που λες, μωρέ, είναι φυσιολογικό. Ναι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που νομίζουν ότι δεν τους βλέπετε, ότι δεν τους παρακολουθείτε εσύ και ο σύζυγος και βλέπετε στιγμές τρυφερότητας ανάμεσά τους. Ναι, αλλά είναι λίγες. Είναι ανεκτήμητες όμως, έτσι. Είναι ανεκτήμητες. Πολλές φορές θα τύχει, ας πούμε, ο Γιώργος να ξυπνήσει το βράδυ, επειδή κάτι θα τρομάξει και να πάει στο κρεβάτι της. Και εκεί θα τους δω το πρωί αγκαλιασμένους. Και αυτό είναι μαγική στιγμή για μένα. Και εσύ λοιπόν που εγκατέλειπες κόσμο, ρε Κρονάκη, για να τι φοβόσου να μην σε εγκαταλείψουν, και είναι και πολύ σεβαστό, πώς αποφάσισες να μην εγκαταλείψεις αυτόν τον άντρα τον οποίο έχεις επιλέξει να έχεις δίπλα σου? Όταν γνωρίστηκα με τον Τάσο. Καταρχάς, κάθε Τάσος, να ξέρεις, δεν υπάρχει Τάσος και κακός. Ναι, Τάσος και μάλαμα. Είναι δεν, δεν το λέω εγώ από συμφέρον. Κατάλαβες ότι από κάποια. Ναι, δεν υπάρχει Τάσος κακός. Ο Τάσος είχε το εξής μαγικό, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το συναντήσεις. Ήξερε τι ήθελε
Γιατί έχω και πολλές φίλες οι οποίες είναι και στην ηλικία μου και ακόμη δεν έχουν κάποια σχέση σοβαρή, δεν έχουν παντρευτεί. Ο Τάσος ήξερε ότι θέλω αυτό από σένα και μου το είχε ξεκαθαρίσει. Ναι. Ήταν λοιπόν όλα και κύλησαν και πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ ξεκάθαρα. Και εγώ αισθάνθηκα αυτή την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι υπάρχει άνθρωπος που πατάει στα πόδια του στα αλήθεια. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο νιώθω ότι εγώ τα ορίζω τα πράγματα. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να είναι συνοδοιπόρος. Εκεί αφέθηκα. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Τάσο? 14. Εμείς είμαστε ένα ζευγάρι που δεν έχουμε πάρει ποτέ δώρο ένας τον άλλον. Mm. Που δεν έχουμε γιορτάσει ποτέ καμία επέτειο. Mm. Που δεν θυμόμαστε πότε είναι η επέτειός μας. Μας τη θυμίζει η κουμπάρα μας. Mm-hmm. Και τι μπαμπάς είναι? Είναι πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πολύ τρυφερός μπαμπάς. Αγκαλιάζει και φυλάει τα παιδιά του συνέχεια. Τους αγαπώ, δηλαδή λέω καμιά φορά είμαστε οικογένεια των φιλιών εμείς. Τους αγαπώ, το λέει πολύ, είναι δοτικός και αυστηρός μπαμπάς όμως. Σου έχω μια έκπληξη. Κύριε Παναγιώταρη, μπορείτε να έρθετε σας παρακαλώ δίπλα στη γυναίκα σας? Αχ, και δεν μ' αρέσουν οι έκπληξη. Σας παρακαλώ. Το ξέρες. Το κίνησε. Καλώς. Το κίνησε. Για περάστε. Συνονόματε. Για περάστε. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Έχω συνηθίσει. Θα σου τον πάρω λίγο, θα κάτσω εγώ δίπλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν μπορούσαμε να μην σου κάνουμε αυτή την έκπληξη. Ωραία έκπληξη. Είναι ορταστικό το επεισόδιο. Είναι έκπληξη για τους δύο. Οικογενειακό. Έτσι. Για μίλησα μου για τη γυναίκα σου. Για τη ζωή. Σκέψου, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αν δεις τις φωτογραφίες του γάμου μας, το μαλλί μου ήταν μαύρο και τώρα έχει γκριζάρι. Και ξεκινάμε αυτό που λέτε στην κυρία Κρονάκη, δηλαδή. Κατά ένα βαθμό, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει ούτε η ίδια σας το κομμάτι. Δεν τρέπεσαι. Είμαι ειλικρινής, έχω μάθει να είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Και εντάξει, η οικογένεια ήταν από τα πρώτα πράγματα που ήθελα να κάνω. Δεν βιαζόμουν. Πριν τη γνωρίσω, ήμασταν σε μια φάση που έλεγα ότι εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε λόγο να βιαστούμε. Ήμουν 30 κάτι. Έχω πολλά χρόνια μπροστά μου. Και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου. Λέω, εδώ είμαστε. Κατευθείαν το είπες? Το είπα κατευθείαν. Κυνήγησες? Κυνήγησα. Στην αρχή μου ζήτησε το τηλέφωνό μου. Του είχα δώσει ένα λάθος ψηφίο. Ένα νούμερο λάθος. Επίτηδες. Το ψάξε, έπαιρνε τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι την πήρα κανένα δύο φορές. Γεια σου, ο Τάσος. Είμαι, ναι, να κάνουμε να βρεθούμε. Την ξαναπήρα κανένα δύο φορές, το σήκωσε. Λέω, εντάξει, θα πάρουμε απόκρυψη. Θα δούμε αν είναι τυχαίο ή αν είναι γεγονός πραγματικό. Παίρνουμε απόκρυψη, το σηκώνει. Λέω, Τάσο, είμαι, σε παίρνω από άλλο νούμερο. Α, τι κάνεις και τα λοιπά. Του λέω, Παρασκευή βράδυ, 8.30 ώρα, θα έρθω να σε πάρω από εκεί. Μα δεν ξέρω, έχω ένα ραντεβού. 8.30 ώρα θα έρθω να σε πάρω από εκεί. Και έτσι και έγινε. Νομίζω μετά την πρώτη εβδομάδα που βρεθήκαμε, μετά δεν ξανακινηθήκαμε χώρια. Νομίζω ήτο θα αναμέναμε μαζί από τότε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τα συναισθήματά σας όταν πρωτοαντικρίσατε τα πιπίκια σας, να το πω έτσι. Νομίζω το συνέστημα που νιώθει ο γονιός όταν, ειδικά στο πρώτο παιδί που δεν το έχει ξαναζήσει, είναι συναισθήματα που δεν μπορούν να περιγραφούν. Δηλαδή, το έχω πει και σε όλους τους φίλους μου που γίνανε γονείς για πρώτη φορά μετά, ότι ό,τι και να σου πω είναι κάτι που θα το νιώσεις, που δεν μπορείς να το περιγράψεις, που θα μπορείς να κάνεις τα πάντα γι' αυτό, χωρίς να ξέρεις από πού πηγάζει όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εκεί πλέον νιώθεις ότι η προτεραιότητα της ζωής σου δεν είσαι πλέον εσύ, ούτε καν η γυναίκα σου, είναι τα παιδιά σου. Και αλλάζουν τα πάντα. Εσείς ξεσυνερίζεστε αυτό που είπε, το ενστερνίζεστε, ότι η προτεραιότητα γίνεται το παιδί και όχι ο σύντροφος? Όχι ακριβώς. Γιατί δεν... είδα ένα τίναγμα κεφαλίου λίγο. Ξέρεις τι, ωραία, τα παιδιά στα 18 θα φύγουν. Mm. Ο άνθρωπός σου είναι εκεί. Ξαναλλάζουν οι προτεραιότητες. Καταλαβαίνεις. Επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να είσαι καλά. Γιατί αν δεν είσαι καλά εκεί, όταν φεύγουν τα παιδιά, πρόβλημα. Να σας πω, παιδιά, θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα έτσι πολύ προσωπικό, ας πούμε, διάλογο που κάνετε συναισθηματικής φύσεως που αφορά τα παιδιά σας? Κάτι που να λέτε ότι ρε στη ζωή, ρε στη Τάσο, να σου πω, κάτι έχουμε κάνει, κάτι έχουμε καταφέρει. Κοίτα τον εδώ, πώς είναι, ξέρω εγώ. Συνέχεια γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ που κοιμούνται και πάμε και τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε και λέμε, κοίτα εδώ τι έχουμε στο σπίτι μας, έχουμε θησαυρό. Δεν υπάρχει βράδυ που να μην συμβαίνει. Ποιος είναι ο πιο εντός εισαγωγικών φοβητσιάρης, δηλαδή με τα παιδιά?
Δηλαδή το ποδήλατο όταν πηγαίνει το παιδί, ποιος τρέχει, ο Τάσος τρέχει. Ναι. Εσύ δεν αγχώνεσαι τόσο πολύ? Εγώ αγχώνομαι, φωνάζω, Τάσος ενεργεί. Όχι, εγώ νομίζω ότι έκατσα να πιω καφέ σε καφετέρια όταν τα παιδιά γίνανε 5 και πάνω. Δηλαδή μέχρι τότε ήμουν πάντα από πίσω, χωρίς να μπαίνω στη μέση, χωρίς να πάω να το σηκώσω όταν πέσει, αλλά να μπορώ να παρακολουθώ. Στην παιδική χαρά, δηλαδή όταν ανέβαινε στα ύψη, μέχρι τα πέσει, ήσουν ήμουν μαζί από κάτω. Ήμουν μαζί από κάτω. Ήμουν πάντα γύρω-γύρω. Και είναι και για τα παιδιά των άλλων, Τάσος. Και όχι μόνο για τα δικά μου, ναι. Δεν είναι μόνο για τα δικά μας. Πείτε μας, ρε παιδιά, μέρα που είναι μια ευχή σε όλο τον κόσμο. Ευχηθείτε κάτι στον κόσμο μέρα που είναι. Μέρα ανάσταση. Ανάσταση, να ευχηθούμε ανάσταση ψυχική. Ανάταση, υγεία, δέσιμο, να ακούμε λίγο και το διπλανό μας, να καταλαβαίνουμε λίγο και τι γίνεται γύρω μας, να έχουμε λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά. Εγώ να ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά και σε σένα και σε μένα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Α, χρόνια μας πολλά. Γιορτάζουμε λοιπόν. Μετά τις 12. Μετά τις 12. Έτσι, χρόνια έχει, πολλά. Αύριο λοιπόν είναι η μέρα μας. Καλή ανάσταση σε όλους. Υγεία είναι η πιο σημαντική ευχή. Και τώρα να πω ότι κάθε Ανάσταση το λέμε, ακούγεται κλισέ. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνεται μια επανεκκίνηση. Με την Ανάσταση του Κυρίου, ρε παιδί μου, έρχονται νέα αρχή. Μια νέα αρχή. Να το βλέπουμε σαν μια νέα αρχή. Παιδιά, ξέρετε πώς την κλείνω κάθε φορά την εκπομπή. Δεν αντιγλιτώσετε. Κλείνω κάθε φορά την εκπομπή ζητώντας από τον καλεσμένο ή την καλεσμένη. Τώρα σας έχω και δύο. Δείτε ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία. Κάντε και ντουέτο άμα θέλετε. Για να τραγουδήσει ή να σιγοτραγουδήσει ή να απαγγείλει κάποιους στίχους τους οποίους αφιερώνει στα παιδιά του. Εντάξει, εγώ έλεγα στα παιδιά από μικρά, από μωρά ένα τραγούδι, το οποίο δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ήταν δηλαδή ορχιστρικά το έλεγα, εγώ μόνο τον ήχο έκανα. Του. Δεν θυμάμαι τον. I'd rather be a sparrow than a snail είναι το πιο τραγούδι είναι αυτό. I'd rather be a sparrow than a snake. Yes, I do. Αυτό λοιπόν το έκανα για το να νουρίζω. Δεν το συνεχίζω γιατί το νουρίζουμε ακούγουμε καλύτερα από ό,τι εγώ. Αλλά ήταν ένα τραγούδι που και τα δύο παιδιά όταν το ακούνε, κάτι τους θυμίζει. Μπορεί να είναι αυτό το άκουσμα που τους έχει μείνει υποσυνείδητα, αλλά βλέπεις ότι κάπως τους επηρεάζει. Βλέπεις το βλέμμα τους. Εμένα ξέρεις ποιο είναι το υποσυνείδητο, η κόρη μου. Πατέρα κάτσε φρόνημα. Έλα. Την είχα, ήμασταν διακοπές στη Νεάπολη στη Λακωνία και την είχα εδώ στους ώμους. Ήταν μικρούλα, ήταν τριών. Και κάπως μου ήρθε εμένα εκείνη την ώρα έτσι όπως είμαι. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Μην κάθεστε φρόνημα με τα παιδιά σας, εκεί να είστε σε εγρήγορση. Λοιπόν, καλή ανάσταση, καλή ανάταση ψυχική όπως είπε και η ζωή. Να είμαστε καλά, να καμαρώνουμε τα παιδιά μας, να τα αγαπάμε. Και να καμαρώνουμε όταν νιώθουμε ότι μας αγαπάνε και αυτά.